Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά σοβαρό και όσο καθόμουν και το έψαχνα, τόσο πιο πολύ με ανησυχούσε. Όσοι έρχεστε από το Instagram και με ακολουθείτε τελευταία, είχατε δει ότι είχα αγοράσει κάποιες μαϊμού παλέτες με πλήρη επίγνωση ότι είναι μαϊμού καλλιτικά. Και αυτό που έκανα ήταν να σας τις δείξω, να κάνω κάποια swatches σε Instagram stories, να δείτε λίγο την απόδοσή τους κτλ. Δεν τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί το πρόβλημα σε αυτά τα καλλιτικά δεν είναι η απόδοση, αλλά είναι ο κίνδυνος που παραμονεύει χρησιμοποιώντας τα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Προγενέστερα έχει μιλήσει για μένα η αγαπημένη μου Κατερίνα Βλάχου, που μάλιστα πριν από λίγες ώρες είδα το βίντεο της. Ούτε συνεννοημένες να ήμασταν, γιατί ήθελα και εγώ να κάνω κάτι αντίστοιχο. Θα σας αφήσω το βίντεο της Κατερίνας από κάτω, γιατί σας λέει λίγο διαφορετικά πράγματα από ό,τι θα σας πω εγώ. Ξέρετε πως εγώ ασχολούμαι με οικονομικά και μόνο καλλιτικά σε αυτό το κανάλι. Βάφομαι με αυτά, σας κάνω review πάνω σε αυτά. Γενικά είναι ένα κανάλι με οικονομικά προϊόντα. Έχοντας λοιπόν στην κατοχή μου κυρίως οικονομικά προϊόντα, έχω να σας πω ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα προϊόντα τα οποία είναι μαϊμούδες. Όταν πάει Makeup Revolution, όταν πάει W7, όταν πάνε πάρα πολλές, ειδικά drugstore εταιρείες και παράγουν τα προϊόντα τους στην Κίνα, έχουν μία ομάδα η οποία είναι από πίσω, η οποία δουλεύει στο να διατηρήσουν τους κανόνες τους σωστούς. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες? Είναι να υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο τηρεί τους υγειονομικούς κανόνες, είναι ένα εργοστάσιο το οποίο ακολουθεί κατά γράμμα ποια υλικά πρέπει να βάλει και ποια υλικά δεν πρέπει να συμπεριλάβει στις φόρμουλα των καλλιτικών. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο ισχύει για τα drugstore high-end καλλιτικά είναι ότι συνοδεύονται πάντα με έναν κωδικό ISO. Αυτός ο κωδικός ISO είναι ουσιαστικά η πιστοποίηση του προϊόντος ότι έχει περάσει από κάποιους συγκεκριμένους ελέγχους και ουσιαστικά δηλώνει την καταλληλότητά του. Είναι λοιπόν ένας αριθμός, μια παρτίδα αν θέλετε, η οποία σου βεβαιώνει ότι το προϊόν που παίρνεις μπορείς ανά πάσα στιγμή να το σκανάρεις και ουσιαστικά να βεβαιωθείς ότι είναι ασφαλές. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στις παλέτες μαϊμούδες. Έχω ας πούμε εδώ πέρα μια παλέτα της Huda. Έχω μια παλέτα της Anastasia Beverly Hills. Έχω μια παλέτα της Kylie. Άλλη μια της Kylie. Και έχω και δύο κραγιόν πάλι από Kylie. Τώρα, τα συγκεκριμένα προϊόντα όχι μόνο δεν έχουν περάσει από κάποιο έλεγχο, δεν έχουν βγάλει αυτό το ISO που λέμε, το οποίο δεν είναι μόνο στα καλλιτικά, είναι γενικά και στα τρόφιμα, νομίζω και σε όλα. Εάν κάνω κάποιο λάθος, να με συγχωρέσετε, τα λέω αρκετά απλοϊκά και ίσως χρησιμοποιήσω κάποιες λάθος λεξούλες. Θέλω απλά να καταλάβετε λίγο το νόημα περί νομιμότητας πρέπει να έχει ένα προϊόν για να μπορέσει να κυκλοφορήσει στην αγορά. Αυτή είναι εδώ λοιπόν την παλέτα, εγώ δεν μπορώ να την πω dupe της Huda Beauty. Αυτή η παλέτα είναι μαϊμού, είναι μια αντιγραφή της Huda Beauty, που σημαίνει ότι έχουν κάνει το ίδιο packaging και το ακόμα πιο τρομακτικό είναι ότι τα συστατικά από πίσω δεν είναι της συγκεκριμένης παλέτας, αλλά είναι της αυθεντικής. Που σημαίνει ότι αυτά εδώ πέρα τα γραμματάκια, είτε υπάρχουν είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με το τι έχουν χρησιμοποιήσει για να φτιάξουν αυτά τα χρώματα αυτής της παλέτας. Μέσα στα πολλά λοιπόν που ξέθαψα από το ίντερνετ, βρήκα ένα άρθρο το οποίο είναι από το Health Orange και είχε ένα αφιέρωμα σε αυτά τα καλλιτικά. Αναφέρει λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές από ανθρώπους που έχουν βιώσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις πάνω σε αυτά τα προϊόντα, με ερεθισμούς του προσώπου, καψίματα, γιατί όλα αυτά έχουν μέσα πάρα πολύ κακά χημικά, έχουν μέσα γενικά συστατικά τα οποία μπορεί να είναι ακόμα και καρκινογόνα. Παίρνοντας λοιπόν το εργαστήριο μια τέτοια παλέτα και κάθοντας να την αναλύσει, βρήκε ότι έχει μέσα αρσενικό. Το αρσενικό λοιπόν εδώ πέρα αναφέρει ότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κοιλιακό άλγος, μπορεί να προκαλέσει σοκ και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Ένα άλλο συστατικό το οποίο έχουν ανακαλύψει μέσα σε αυτούς τους ελέγχους είναι ότι έχουν βρει υδράργυρο. Ο υδράργυρος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην καρδιά, στα νεφρά, στα πνευμόνια και στον εγκέφαλο. Μπορεί επίσης να προσβάλλει το νοσοποιητικό σου σύστημα και να είσαι πιο επιρρεπής μετά σε οποιαδήποτε λίμωξη. Επίσης ανακαλύφθηκε αλουμίνιο. Αυτή λοιπόν η τοξίνη μπορεί να σου προκαλέσει, όπως αναφέρει εδώ πέρα, ζημιά στους ιστούς του εγκεφάλου,
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα κόκαλα και ακόμα και απώλεια μνήμης. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις, όλα αυτά μπορώ να τα πάθω επειδή θα βάλω 3 σκιές από αυτή την παλέτα? Και εγώ σου λέω, γιατί όχι. Ξέρεις, δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις, όχι απλά σε ποιο εργοστάσιο και αν ήταν εργοστάσιο, αν ήταν κανένα δωμάτιο, καμιά αποθήκη εκεί πέρα στην Κίνα, δεν μπορείς να ξέρεις ούτε καν αυτό. Δεν ξέρεις τι προϊόντα έχει μέσα. Δεν ξέρεις πώς είναι η ποσότητα του υδραργύρου, δεν ξέρεις πώς είναι η ποσότητα του αρσενικού. Κρατάω εδώ στα χέρια μου λοιπόν την απομίμηση μιας παλέτας της Anastasia Beverly Hills. Μέσα οι αποχρώσεις είναι καρμπών, όπως είναι η αυθεντική. Ακόμα συνοδεύεται και με ένα πινελάκι. Έχει λοιπόν αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις, οι οποίες θα δείτε αργότερα στα swatches ότι είναι τραγικές. Ασχέτως με την απόδοση των swatches, δεν την έχω χρησιμοποιήσει στα μάτια. Η W7 λοιπόν σε 1-2 μέρες θα έχει σε όλα τα καταστήματα την παλέτα On The Rocks. Η συγκεκριμένη παλέτα λοιπόν είναι το dupe της Anastasia Beverly Hills. Η On The Rocks λοιπόν έχει μια διαφορετική ονομασία, θα έχει ένα διαφορετικό packaging, αλλά θα πάρεις ίδιες αποχρώσεις, ούτως ώστε να κάνεις recreate οποιοδήποτε μακιγιάζ έχεις δει και σου άρεσε από την εν λόγω παλέτα. Δεν χρειάζεται να πάρεις αυτή την παλέτα για να κάνεις recreate. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να δείξω είναι το εξής. Μπορεί για τους περισσότερους αυτά που λέω να είναι πάνω κάτω γνωστά, όμως μπορεί να υπάρχουν και μικρότερες ηλικίες οι οποίες δεν είναι ενημερωμένες πάνω στο θέμα και μπορεί να πέσουν στην παγίδα. Έχει πάρει λοιπόν το μάτι μου τώρα τελευταία κάτι πολύ πολύ έξυπνες ελληνικές σελίδες, οι οποίες προμοτάρουν αυτά τα προϊόντα, τα πολλούν κανονικά, ως αυθεντικά. Ίσως τα έχετε δει, πετάγονται ως χορηγούμενες διαφημίσεις στο Instagram, πετάγονται και στο Facebook κυρίως πιο πολύ. Θα σου έχει λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, Kylie Cosmetics, προσφορά στα 25 ευρώ. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυθεντική. Εγώ πήγα σε ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και είδα αυτές τις παλέτες, οι οποίες κόστιζαν 6 ευρώ, 4, άλλα 6 και 4-5 ευρώ. Προφανώς και ήμουν σε πλήρη επίγνωση ότι ήταν μαϊμού. Δεν υπάρχει οπότε ποτέ περίπτωση να βρεις τόσο, μα τόσο οικονομικά αυτά τα προϊόντα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ξέρω ότι φαίνονται πολύ όμορφα, ξέρω ότι είναι δελεαστικά και εγώ ίδια τα αγόρασα, έτσι. Δηλαδή, πέρα από το βίντεο, μου άρεσαν κιόλας, έχω δώσει, ας πούμε, κάποια χρήματα. Όλες μου οι παλέτες είναι οικονομικές, αλλά είναι τουλάχιστον αξιόπιστες. Δεν μου έχουν προκαλέσει τίποτα, κανένα κακό. Θέλω να πω λοιπόν ότι πάντα μα πάντα έχεις την ασφαλή λύση, πάντα έχεις την ασφαλή επιλογή. Οπότε, τα ματάκια σας ανοιχτά και μη σας πιάνουν κορόιδα αυτές οι σελίδες, τα e-shop αυτά που ξεπετάγονται, τα οποία πραγματικά ψάχνουν θύματα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι ενημερωμένα σωστά και πολύ λογικό, πάρα πολύ λογικό, οπότε και δυστυχώς πέφτουν στην παγίδα. Τώρα λοιπόν, αφού σας είπα ό,τι σας είπα, θα σας κάνω και swatches στις συγκεκριμένες παλέτες να τις πάρετε λίγο σαν μάτι πως είναι, όχι πως παίζει κανένα ρόλο όπως σας είπα. Όντως κάποιες από αυτές τις παλέτες μου άρεσαν πάρα πολύ έτσι πως έγραψαν, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι, μπορεί να είναι επικίνδυνες. Αυτά. Thank you.
λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να ήταν βοηθητικό το συγκεκριμένο βίντεο. Πάτε να τσεκάρετε και το βίντεο της Κατερίνας για να ενημερωθείτε ακόμα περισσότερο. Γιατί θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά.